Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε συζήτηση ευθύς αμέσως. Θα καλησπερίσω μέσω Skype τον γραμματέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας είναι με τη βοήθεια της τεχνολογίας απόψε κοντά μας. Κύριε Φεύγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ και θέλω να ξεκινήσω την συζήτησή μας, καθώς μας απομένουν μόνο λίγα 24 ώρα πριν από την παρουσία του Πρωθυπουργού στην δική μας περιοχή, για την ολοκλήρωση του έργου, του αγωγού του φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ποιες προσδοκίες έχει η κυβέρνηση από το συγκεκριμένο έργο και από την ολοκλήρωσή του πια? Νομίζω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία και αξία συνολικά στη Θράκη, αλλά ειδικά ο Εύρος καθίζεται ένα πολύ κομβικό σημείο. Και η Αλεξανδρούπολη έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά μετά τη νέα συμφωνία που έγινε με τις ΗΠΑ, αλλά φιλοδοξούμε να καταστεί και ενεργειακός κόμβος. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, ειδικά σε μια φάση όπου διανύουμε μια ενεργειακή κρίση η οποία είναι πραγματικά και ουσιαστικά πρωτόγνωρη, μα η περιοχή και η ευρύτερη περιοχή να αποκτά τόσο ξεχωριστή σημασία, με ό,τι σημαίνει αυτό γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και για την ασφάλεια και για την εθνική κυριαρχία και μια σειρά άλλων ζητημάτων που και εσείς και οι τηλεθεατές μας γνωρίζουν καλύτερα. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο το ζήτημα της ασφάλειας σας, όσο και το ζήτημα της αναπτυξιακής πορείας, όχι μόνο του Εύρου, αλλά συνολικά της Θράκης. Κύριε Φεύγα, ξέρετε, υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση το τελευταίο διάστημα γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και θέλω να σας πάω και στο κομμάτι της σημερινής συζήτησης κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Είδαμε ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαιτέρως πιέζεται και από δεξιά αλλά και από αριστερά, επιτρέψτε μου, για την διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του σήμερα, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Θα εξαντληθεί η τετραετία. Το έχει πει επανειλημμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια σειρά συνεντεύξεων αλλά και δημόσιων τοποθετήσεων, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είχε αναφέρει και χαρακτηριστικά ότι ασφαλώς υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να γίνουν πρόωρες εκλογές. Υπάρχουν όμως περισσότεροι λόγοι για να γίνουν οι εκλογές στο τέλος τετραετίας, γιατί τον Αύγουστο έχουμε την οριστική έξοδο της Ελλάδας από την ενισχυμένη εποπτεία. Το χειμώνα περιμένουμε την επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα, κάτι το οποίο στους τηλεθεατές μπορεί να ακούγεται αρκετά τεχνοκρατικό, όμως είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί θα σημάνει ένα ισχυρό σήμα σε όλους τους διεθνείς επενδυτές να έρθουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, να έχουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε το ΕΣΠΑ. Βρισκόμαστε εν μέσω κρίσεων. Νομίζω ότι επανειλημμένα το έχουμε τονίσει σε κάθε φάση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι είναι ο τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, λίγη τετραετία σε ένα χρόνο. Πάντοτε σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες ο τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης είναι και ένας προεκλογικός χρόνος. Άρα είναι πολύ λογικό και να πυκνώνουν και τα πολιτικά γεγονότα και η δραστηριότητα και των υποψηφίων βουλευτών και των βουλευτών και των υπουργών. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πάμε για προώρες εκλογές. Τώρα, ένα ακόμη στοιχείο της σημερινής συζήτησης είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ξεπάγωμα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, των συντάξεων για πρώτη φορά μάλιστα έπειτα από 12 χρόνια. Και θέλω να σας ζητήσω να το σχολιάσετε. Εντάσσεται στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και ήδη οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά το τι είχαμε υποσχεθεί στους Έλληνες πολίτες το 2019, θα δει ότι συμπεριλαμβάνονται μέσα. Εμείς είπαμε ότι θα υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Έχουμε μειώσει τους φόρους, έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Δημιουργήσαμε ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον ώστε σήμερα η χώρα μας
να προσελκύει επενδύσεις, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία των θέσεων εργασίας. Άρα και οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν είναι κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω από αυτά τα οποία είχαμε εξαγγείλει στους Έλληνες πολίτες. Θέλω να είμαστε απόλυτα συνεπείς σε όσα είχαμε πει προεκλογικά και μάλιστα πολλές από αυτές τις προεκλογικές μας εξαγγελίες τις υλοποιήσαμε κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Τα τελευταία 3 χρόνια ζούμε ουσιαστικά εν μέσω κρίσεων. Είχαμε την κρίση με το μεταναστευτικό, την οποία τη ζήσατε περισσότερο έντονα και εσείς από κάθε άλλον στη χώρα μας το Μάρτιο του 2020, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο, τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας. Η οικονομία αναπτύσσεται και χάρη στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χρηματοδοτούμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να ελαφρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά από το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, να σας πάω και στο κομμάτι της πανδημίας, καθώς τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση, έτσι κι αλλιώς, σε όλη την χώρα. Μάλιστα, την τελευταία αυτήν εβδομάδα καταγράφεται και αύξηση του οικού φορτίου, όπως προκύπτει από την μελέτη των αστικών λιμάτων των δικών μας εδώ περιοχών, πάρα πολύ αύξηση στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σχεδιασμός επίσης και για αυτό το κομμάτι. Η αύξηση αυτή είναι ανησυχητική και ισχύει ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Η πανδημία είναι εδώ και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε την πανδημία και να εξαρτήτως τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Θα πρέπει ο καθένας μας από μόνος και σε εθελοντική βάση να κρατάει όλες εκείνες τις... και αυτή τη στάση, να φοράει τη μάσκα, να πλένει τα χέρια του, όλα τα γνωστά τα οποία έχουμε μάθει να ζούμε τα δύο τελευταία χρόνια, ώστε να αποφεύγεται αυτή η αύξηση που βλέπουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρατηρούμε τα γεγονότα. Εφόσον χρειαστεί, θα επέμβουμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες ακούγονται, αλλά προς το παρόν μένουμε σε αυτό ότι ο καθένας από μόνος του θα πρέπει και σε εθελοντική βάση να παίρνει όλα εκείνα τα ατομικά μέτρα προστασίας για να μην έχουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Με τον εμβολιασμό μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει, γιατί η τέταρτη δόση προς το παρόν φαίνεται να είναι προαιρετική, έτσι όπως έχει. Είναι προαιρετική. Εγώ προσωπικά την έκανα χθες την τέταρτη δόση. Νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε στο κομμάτι αυτό ποια θα είναι η εξέλιξη της πανδημίας, ποιες είναι οι οδηγίες και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας, ώστε να εναρμονιστούμε απολύτως με αυτές τις εισηγήσεις και τις πολιτικές. Ξέρετε, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας δεν έχω κουραστεί να λέω ότι ακούμε τους ειδικούς, ακούμε τους επιστήμονες και εφαρμόζουμε αυτά τα οποία μας εισηγείται η επιστημονική κοινότητα. Κύριε Φεύγα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο και τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές.